μάγισσες. Η Μίδια ήταν κόρη του βασιλιά της Κολχίδας Σεΐτη και ανιψιά της μάγισσας Κύρκης, από την οποία έμαθε όλα τα μυστικά της μαγείας. Ερωτεύτηκε παράφορα τον Ιάσονα και τον βοήθησε να πάρει το χρυσόμαλο δέρας και να το παραδώσει στον Πελία, ο οποίος του το είχε θέσει ως όρο για να του παραδώσει τη βασιλεία την οποία είχε σφετεριστεί. Όταν ο Ιάσονας πραγματοποίησε τον άθλο και επέστρεψε μαζί με το χρυσόμαλο δέρας και τη Μίδια, ο Πελίας δεν τήρησε την υπόσχεσή του και δεν του έδωσε τη βασιλεία. Από την αγάπη της για τον Ιάσονα και θυμωμένη για την αδικία που έπραξε ο Πελίας, η Μίδια μεταμφιέστηκε σε ιέρια της Άρτεμις και έβαλε σε λειτουργία το σκοτεινό της σχέδιο. Χρησιμοποίησε την τέχνη της μαγείας και έπεισε τις κόρες του Πελία να κομματιάσουν τον πατέρα τους και να ρίξουν τα κομμάτια του στο καζάνι για να βράσουν, με την πρόφαση ότι ο γέρος Πελίας μέσω αυτής της μαγικής τελετουργίας θα ξαναέβρισκε τα πρώτα του νιάτα. Όταν οι κόρες του Πελία κατάλαβαν τι είχαν κάνει, ήταν ήδη πολύ αργά. Τρελάθηκαν. Η Μίδια όμως είχε πάρει την εκδίκησή της για τον Ιάσονα. Η ζωή της Μίδιας και του Ιάσονα κυλούσε ευτυχισμένη. Όμως, πάνω στον 10ο χρόνο, ο Ιάσονας ερωτεύτηκε τη Γλάφκη. Παράτησε τη Μίδια, γεγονός το οποίο έφερε την καταστροφή. Η Μίδια, γνωρίζοντας πολύ καλά όλα τα δηλητήρια, φαρμάκωσε τη Γλάφκη και έσφαξε τα ίδια της τα παιδιά. Ο Ιάσονας βρέθηκε μπροστά στο αποτρόπαιο θέαμα της νεκρής Γλάφκης και των σφαγμένων του παιδιών. Σύντομα ήρθε και το δικό του τέλος από την πρίμη της Αργός που έπεσε και τον τσάκισε. Παραμένοντας στο χαρακτήρα της μάγισσας Μίδιας, είναι εμφανές το μοτίβο του ότι κάποιος μπορεί να έχει μία ισχυρή επίδραση στη λογική και στη γνώμη άλλων και να καταφέρνει να τους πείθει ακόμα και για εμφανώς σε άλλους παράλογα πράγματα. Τα κίνητρα σε παρόμοιες περιπτώσεις είναι συνήθως κρυφά, αλλά αποκαλύπτονται κατόπιν των πράξεων ή πρώτα τελεσμένων γεγονότων, αν και πολλές φορές συνεχίζουν να είναι ακατανόητα στην κοινή λογική. Κατά κύριο λόγο, οι πράξεις αυτές συμβαίνουν για να ικανοποιηθούν κάποια κατώτερα συναισθήματα, όπως θυμός, φόβος, αλλά και προς γενικό όφελος αυτού που τα υποκινεί. Επίσης, κοινό στοιχείο είναι η συμπαράσταση μιας γυναίκας στον άντρα με τον οποίο είναι ερωτευμένη, διαπράττοντας μάλιστα προδοσία των δικών της και η εγκατάλειψή της από αυτόν μετά, μοτίβο γνωστό ακόμα και στις μέρες μας. Τα αρχέτυπα αυτά μοτίβα, σε συνδυασμό με τον έρωτα και τη δίψα για δόξα και εξουσία και με ακραίες μορφές ψυχοπάθειας ή σχιζοφρένειας, έχουν χρησιμοποιηθεί ευρέως και πολύ πετυχημένα διαχρονικά για να εξιστορήσουν τις πράξεις τους προς συμμόρφωση ή προς αποφυγή. Ναρκισιστικοί και χειριστικοί χαρακτήρες περιγράφονται σε μύθους, θρύλους και τραγωδίες και στα νεότερα χρόνια και σε ιστορίες και ταινίες τρόμου. Εκτός από τη λογοτεχνία, το θέατρο και τον κινηματογράφο, το αρχέτυπο αυτό εξακολουθεί να υπάρχει και να χρησιμοποιείται στην καθημερινή μας ζωή.
και μεταξύ μας, όλες από την Κίρκη καταγόμαστε. Αποσυμβολήστε.